προγραμματικά να πούμε κάποια από τα προγράμματα που αναμένονται φέτος να ανοίξουν, που είναι τα πιο δημόφιλη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλά τα προγράμματα, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Κάποια από τα σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που έχουν ανοίξει τώρα και αναμένεται να ανοίξουν για τους επόμενους μήνες είναι το σχέδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταπιτικού τομέα. Είναι το σχέδιο για νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, τώρα που γίνεται, τώρα γίνεται ένα σχέδιο κοινό. Είναι το σχέδιο για τα εινοποιεία. Είναι το σχέδιο για το μεταπιτικό τομέα του Γιώργη, για το μεταπιτικό επιχειρήσεις, μεταπιτικές επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα. Είναι τα σχέδια για ψηφιακή αναβάθμιση που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και είναι για αγορά λογισμικών, να δημιουργήσουν e-shops, να κάνουν ψηφιακή αναβάθμιση. Εκτός από τη Γεωργία, την Αλία που εξαιρούνται. Και αναμένονται πιο μετά να ανοίξουν και τα clusters. Επίσης αναμένουμε είτε αυτόν τον χρόνο είτε με τον νέο χρόνο από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας να ανοίξει τα διάφορα προγράμματα που αφορούν έρευνα, καινοτομία, νεοφυείς επιχειρήσεις, δημιουργία νέων προϊόντων, νέων υπηρεσιών σε παγκόσμιο, πάντα μιλούμε καινοτόμα προϊόντα υπηρεσίες, σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι για την Κυπριακή αγορά. Και την υλοποίηση ερευνητικών έργων από τα πανεπιστήμια μας, από ερευνητικούς φορείς, από ιδιωτικούς οργανισμούς κτλ. Και την κυβέρνηση μας, συνολικά όλοι μαζί να συνεργαστούν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πάρα πολλοί κόσμος αναμένει να ανοίξουν τα μεγάλα τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, το Horizon Europe που αφορά την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογική αναβάθμιση και το Erasmus Plus που αφορά εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία, sports και διαβίου μάθηση και κινητικότητα σε αυτούς τους τομείς εντός της Ευρώπης. Είναι προγράμματα που πρέπει ως Κύπρος να αξιοποιούμε. Έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα και βοηθούν πραγματικά τους οργανισμούς που έχουν έτσι ξεκάθαρη στοχοπροσύλωση να υλοποιήσουν τα σχέδια τους, τις προτεραιότητες τους να καταφέρουν να υλοποιήσουν όσα έχουν βάλει ως προτεραιότητα με μικρότερο κόστος από ό,τι θα το έκαναν αν έκαναν τις επενδύσεις από μόνοι τους και έχοντας και συμπαραστάτες, τις εθνικές αρχές και τις ευρωπαϊκές αρχές σε τούτο το ταξίδι.